Αν παντρεμένη εδώ και χρόνια, οπότε νομίζω αυτό που αλλάζει είναι μόνο το Με Μέτρησε πάρα πολύ η αποφασή της Μαρίας να έρθει στην Κοπεχαΐ να συγκατοικήσει μαζί μου. Είμαστε μαζί από 18 χρονών, οπότε μεγαλώσαμε μαζί, οριμάσαμε μαζί. Σε κάποια φάση της ζωής μας Μείναμε μόνοι μα. Ναι, μείναμε, συγκατοικήσαμε πριν φύγουμε για Κοπεχάγη. Και προσπαθώ την κάθε μέρα που ζούμε στην Κοπεχάγη να την κάνω να μην βαριέται ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ένιωσα ε, ότι ήταν πιο σημαντικό να είμαι ευτυχισμένη προσωπικά παρά επαγγελματικά. Από την πρώτη στιγμή ε, που μπήκα στα ποδητήρια, ένιωσα ότι ε, ε, εδώ είναι η οικογένειά μου. Είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα Απόψε θα είμαστε τέτα τέτ με ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Κύπρου στην πρώτη του κοινή συνέντευξη μετά το γάμο τους τον Πιέρο Σωτηρίου και τη Μαρία Κορτζιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. <laughs> Λίγες μέρες μετά το γάμο σας. Και ε, να πούμε ότι είναι και τα γενέθλια του Πιέρου σήμερα. Πόσο κλείνει, 27. 27 χρονών και τα πρώτα σου γενέθλια παντρεμένο. Ναι. <laughs> 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 λοιπόν. Τα πρώτα γενέθλια παντρεμένο. Πώ νιώθει, ε, νομίζω πάρα πολύ καλά. Νομίζεις. Ε, εντάξει, δεν έχει καμιά διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι ότι είμαι παντρεμένος μαζί με η Μαρία. Μαρία, εσύ νιώθει κάτι διαφορετικό μετά τον γάμο. Είναι αυτό που λέει ο Ευκέρο. Νομίζω δεν υπάρχει καμία διαφορά για το λόγο ότι ζούμε σαν παντρεμένοι εδώ και χρόνια. Οπότε νομίζω αυτό που αλλάζει είναι μόνο το... Ε, η επισημοποίηση. Ναι. Οπότε να το πιάσουμε από την αρχή. Πόσα χρόνια είστε μαζί. Είμαστε μαζί σχεδόν 9-8 χρόνια. και κάτι, ναι. Χαίρο, θέλω να θυμηθείς πώς ήταν και πότε ήταν η πρώτη βραδιά, η πρώτη μέρα, η πρώτη στιγμή που είδες τη Μαρία. Ε, η πρώτη στιγμή που είδα τη Μαρία ήταν α, μέσω Facebook. Ε, όχι όταν συναντήθηκαμε. Ε, αλλά εντάξει, Είχαμε κάποιες συζητήσεις με τον κουμπάρο μου mm. ε, για το πώς θα την α... πλησιάσω, θα την διεκδικήσω. Ήξερες Τώρα τα ποια... ακούω αυτά. <laughs> ήξερε ποια ήταν? Ε, όχι. Ε, μικρή, όχι. Δεν, δεν την γνώριζα. Αλλά την έβλεπε στο facebook το προφίλ τη εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Και ο κουμπάρο πώ προέκυψε, την ήξερε? Ο κουμπάρο και αυτό ήταν μόνο. Ναι. <laughs> Άκου Μαρία, <laughs> να Και μαθαίνεις. μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Σου ένα κλικ που λέμε. Ναι, ένα ναι. κλικ. Ναι. Ε... και μετά επιδίωξα να μάθω περισσότερε πληροφορίε για, για τη Μαρία. Ναι. <laughs> και από πού τι έπαθε. Είχατε κοινού νομίζω... Είμα... Ναι. νομίζω ότι η Κύπρο είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι. Ε... ξέρω πάρα πολύ κόσμο και σίγουρα θα τη γνώριζε κάποιος. Ε, εντάξει, την πρώτη στιγμή που, σε, που συναντηθήκαμε ήταν... Ήταν σε ναι, βραδινό μπαράκι, να το πούμε, ναι. κλαβ. Ναι, ναι. 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 Τυχαία, Μαρία. Τυχαία, Τυχαία ναι. <laughs> και εσύ κατάλαβες ότι είναι η κοπέλα που σου άρεσε μέσα από το Facebook. Ναι, ναι. Δεν, δεν ξεχνάω πρόσωπα. Ναι, η αλήθεια το έχει. Εγώ ξεχνώ πάρα πολύ εύκολα. να αν δει κάποιον, θα τον θυμάται για πάντα. Και ήρθε και σε και προσ... Ναι, και προσπάθησα να, της, α... να την κεράσω έναν ποντό, αλλά αυτή αρνήθηκε. <laughs> Μαρία, τι είπε. Όχι, ευχαριστώ. Εντάξει, η Μαρία δεν πίνει ποτό. Ναι. ναι. Και πώ προχώρησε, για πε Μαρία. Ε, πώ προχώρησε, ε, εντάξει, όταν ήρθε, τον είδα πρώτη φορά σε αυτό το κλαπ που είπαμε, ήρθε να με κεράσει ποτό, αρνήθηκα. Ε, και μετά, περίπου από δύο-τρει μέρε, αν δεν κάνω λάθο, μου είχε στείλει μήνυμα στο, στο, Facebook. Και μου λέει γιατί αρνήθηκε να πάρει το ποτό και αρχίσαμε μια Ζήτουσα συζήτηση. Ζήτουσα του εξηγήσει. Ναι. Ε, αρχίσαμε μια συζήτηση, μιλούσαμε. Ε, και μετά, περίπου από ένα μήνα, νομίζω, βρεθήκαμε για πρώτη φορά, ναι. Εσύ ήξερε ποιο ήταν, ή. Εγώ δεν ήξερα ποιο ήταν, όμω επίση ήξεραν οι φίλε μου. Α, τι ναι. σου είπανε δηλαδή. Ε, εκείνη τη βραδιά, θα σου πω συγκεκριμένα, ε, ήρθε να με κεράσει ποτό και όταν έφυγε, γυρίζει μία και μου λέει: Ξέρει ποιο είναι Όχι, γιατί πρέπει να ξέρω. Και μου λέει: ναι, Είναι ο καιρό. Ακουστά το έχω το όνομα, αλλά εντάξει, δεν έτυχε να τον δω ξανά, να τον γνωρίσω ξανά. Εντάξει, μετά όταν αυτή κατάλαβε ότι κάτι άρχισε να γίνεται με μέρα και τον Πιέρο, με κοροϊδεύε. Εντάξει, ήταν καμπός. Πού έπαιζε τότε ο πιέρα. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Και πώ ήταν το πρώτο κανονικό ραντεβού, Πιέρο. Το πρώτο κανονικό ραντεβού. Ναι. Πού το δώσατε. Έλα, κάνω τεστ. Έλα, κάνω εδώ. παιχνίδι, σε... τηλεπαιχνίδι. Δεν δεν θυμάσαι. Δεν θυμάται, είπε. Κόλλησα. Τούτο... Ήταν σε καφέ. Ναι. ναι, σε καφέ, ναι. ναι, ναι, ναι. Και πώ σου φάνηκε όταν μιλήσατε. Είπατε περισσότερα πράγματα. Τι. Πώς μου, φάνηκες, <laughs> μου φάνηκε ένα, ένα μικρό κοριτσάκι στην αρχή. Αλλά εντάξει, Είμαι ο... μικρόν τότε. <laughs> ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι <laughs> από μικρή α... γνωρίζεστε. Η αλήθεια είναι ότι οριμάσαμε μαζί και οι δύο. Πώς το εννοείς αυτό, δηλαδή ε, ε, όλες αυτές οι, οι αλλαγές, οι δυσκολίες... Αλλαγή ομάδα, αλλαγή χώρα και όλα αυτά σα έφεραν πιο κοντά. Εντάξει, είμαστε μαζί από 18 χρονών. Οπότε μεγαλώσαμε μαζί, οριμάσαμε μαζί, σε κάποια φάση τη ζωή μα. Μείναμε έπρεπε... μόνοι μα. Ναι, μείναμε, συγκατοικήσαμε πριν φύγουμε για Κοπεχάγη και μετά ε, έπρεπε να φύγουμε από την Κύπρο, από όλου του δικού μα, να μείνουμε μόνοι μα σε ένα μέρο που δεν ξέραμε κανέναν. Οπότε πλέον ό,τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Εμεί οι δύο μόνο, χωρί κανένα, ούτε δική μα ούτε κανένα. Οπότε νομίζω γενικά και εμείς ορίμασαμε γιατί μεγαλώσαμε μέσα από αυτή τη σχέση ε, και γενικά ορίμασαν οι σχέσεις μας. Κατάλαβες ε, στην πρώτη γνωριμία ότι αυτή η σχέση θα κρατούσε καιρό. Ε, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μπορείς να το καταλάβεις από το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, όταν άρχισα να περνάω κάποιες στιγμές με τον γέρο, και εύκολες και δύσκολες, όταν κάποια πράγματα άρχισαμε να τα αντιμετωπίζουμε μαζί, νομίζω άρχισα να αντιλαμβάνομαι ναι ότι πλέον θα είναι ο άνθρωπος μου. Ποιε δυσκολίες έλεγε ότι είχατε μέχρι στιγμή, οι πιο μεγάλες δυσκολίες σας. Ε, δυσκολίες, εντάξει. Είχαμε όταν φύγαμε από τη χώρα μας, όταν έπρεπε μόνοι μας ε, να στήσουμε εκεί το σπίτι μα, ε, τη ζωή μα. Πέρασαμε γενικά δυσκολίε που μπορεί να περάσει ένα άνθρωπο. Πέρασαμε θανάτου μαζί με τον πιέρο, δικό μα ανθρώπων. Ε, δύσκολες δύσκολε στιγμέ που στέκεται ο ένα στον άλλο. Επαγγελματικά δύσκολα πράγματα που έπρεπε και εγώ να είμαι δίπλα στον πιέρο και ο πιέρο να είναι δίπλα σε μένα. Οπότε πλέον αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσω ζούμε ένα για τον άλλο. Χαίρομαι πώ uh, ενσάνθηκε και πόσο μέτρησε για σένα η απόφαση της Μαρίας να σε ακολουθήσει στην Κοπεχάγη και να αφήσει τα δικά της πράγματα στην Κύπρο. Μέτρησε πάρα πολύ η απόφαση της Μαρίας να έρθει στην Κοπεχάγη ε, να συγκατοικήσει μαζί μου γιατί αφήνει πίσω οικογένεια, φίλους, ε, τη δουλειά που έχει χτίσει μέχρι στιγμή και το σεβάστηκα απόλυτα ε, και προσπαθώ την κάθε μέρα που ζούμε στην Κοπεχάγη να την κάνω να μην βαριέται ε, ούτε, ένα, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ε, γιατί αυτό που έκανε η Μαρία, πολύ λίγες ε, κοπέλες φεύγουν από τη χώρα τους για να ακολουθήσουν τον ε, το σύζυγο σε μια νεαρή ηλικία. Μαρία, εσύ το σκέφτηκες καθόλου ή ήσουν από την αρχή σίγουρη ότι θα το κάνεις. Ε, ήμουν προετοιμασμένη. Γιατί εντάξει, μου έλεγαν από πιο από νωρί ότι ο Κέρο ίσω πρέπει να φύγει από τη χώρα του πρέπει να παίξει σε κάποια άλλη ομάδα. Οπότε το είχα στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι που το έμαθα και πρέπει αμέσω να πάρω μια απόφαση. Ε, Επίση, όταν ήμασταν πλέον, ότι ακόμη μικροί, 19-20 χρονών, ε, υπήρξε κάτι ξανά που ο Κέρο θα έπρεπε ίσω να αφήσει την Κύπρο για να παίξει σε κάποια άλλη χώρα. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Γιατί εγώ σπουδάζα, δεν μπορούσα σίγουρα να φύγω από την Κύπρο. Ε, και πέρασα έτσι λίγε μέρε πολύ περίεργα που νόμιζα ότι ίσω φύγει. Τελικά δεν έγινε αυτό, έμεινε στην Κύπρο. Όμω πλέον ήμουν προετοιμασμένη όταν έγινε τώρα πριν τρία χρόνια. Ναι, αλλά. Το like... είχαμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα ναι, αυτό το πράγμα. Ό,τι θα συμβεί. Έγινε σε ένα σημείο που εσύ έχει πάρει τα πάνω σου επαγγελματικά. Είχε εκπομπή στο ραδιόφωνο, έκανε πράγματα στην τηλεόραση, στο μόντελινγκ. Ε, δεν το σκέφτηκες ούτε στιγμή? Εννοείται ότι το σκέφτηκα. Εντάξει, ήταν η δουλειά μου, ήταν η δημοσιογραφία που τελείωσα από όταν ήθελα να προχωρήσω σε αυτόν τον τομέα. Ε, γενικά και ακόμα αγαπώ πάρα πολύ αυτό που έκανα και τάξει, κατάφερα κάποια στιγμή να το κάνω και εξ αποστάσεως. Ε, όμως δεν το σκέφτηκα καθόλου δεύτερη φορά γιατί ένιωσα ότι ήταν πιο σημαντικό να είμαι ευτυχισμένη προσωπικά παρά επαγγελματικά. Ε, οπότε εντάξει, εννοείται ότι όταν με το καλό επιστρέψουμε στην Κύπρο θα κυνηγήσω ξανά. Θα προσπαθήσω να βρω ανοιχτέ πόρτε. Αν δεν βρω, θα το κυνηγήσω. Θα ήθελα να συνεχίσω. Χαίρο, πώ ήταν η πρώτη μέρα ή οι πρώτε μέρε στην Κοπεχάγη. Πάρα πολύ δύσκολε. Αλλά είχα ανθρώπου δίπλα μου, όπω η γυναίκα μου, ο μάνατζερ μου και ο κουμπάρο μου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που, που, πήγαμε εκεί ήταν δίπλα μου και μου σταθήκαν. Ε, μέχρι να βρούμε διαμέρισμα, αυτοκίνητο, ε, να επιπλώσουμε το διαμέρισμα. Ε, μέναμε όλοι σε ξενοδοχείο ένα μήνα. Ήταν ε, μια δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά όταν ε, μετά ε, βρήκαμε, ε, βρήκαμε όλα αυτά, ε, πιστεύω ότι η Κοπεχάη είναι μια εξαιρετική πόλη. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που, που πήγα εκεί και νομίζω ζούμε υπέροχα. Μαρία, Είναι. εσύ πήγες, έφτιαξες το σπίτι ή ήταν έτοιμο ήδη. Πώς... Όχι, ε, μας βοήθησαν από την ομάδα να, να διαλέξουμε το διαμέρισμα ανάμεσα σε άλλα που μας έδειξαν, όμως έπρεπε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Να επιπλώσουμε το διαμέρισμα μόνοι μας, τρέχαμε να πάρουμε επιπλά, να πάρουμε το ένα, να πάρουμε το άλλο. Ε, και εντάξει, η αρχή ήταν δύσκολη, συμφωνώ με τον Πιέρο. Ε, και θυμάμαι, ο δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί ούτε στη δουλειά του όταν μέναμε σε ξενοδοχείο. Γιατί όταν κάνεις ναι. πολλά πράγματα μαζί, δεν μπορείς να αποδώσει στο μέγιστο στο, στο, στο επαγγελματικό σου κομμάτι. Ναι. Οπότε όταν μετακομίσαμε στο σπίτι, νομίζω, αρχίζει ο να, ε, να, να ηρεμήσει τα, πόδια... τα πόδια του, να, να μπορεί να τα απεξέλθει. Πόσο καιρό σας πήρε να νιώσετε το σπίτι, αυτό το σπίτι σας. Μέχρι να μπούμε στο σπίτι, εγώ προσωπικά, Κάποιε κάποιες φορές δεν νιώθω όταν πήγα, εντάξει, είναι διαφορετικός ο καιρό. Ο καιρό είναι πιο μουντός, είναι ε, μόνο κάπω. Πού είμαστε τώρα, τι κάνουμε, πώς θα περάσουμε εδώ τόσα χρόνια. Όμω ε, όμως όταν πήγαμε στο σπίτι μας και πλέον λατρεύω την Κοπεχάγη, εγώ όταν είμαι Κύπρο θέλω να πω πίσω. Νιώθω ότι είναι το σπίτι μου πλέον. Ε... Η αλήθεια είναι ότι ε, και άλλοι από Ελλάδα, κοινοί μα γνωστοί που ξέρετε και φίλοι, ε, λατρεύουν την Κοπεχάγη. <laughs> δηλαδή είναι μία πόλη και μία χώρα η Δανία που σε κάνει να νιώθεις ε, ευτυχισμένος. Ναι. Ε, οι Δανοί θεωρούνται οι πιο ευτυχισμένοι ναι. στην Ευρώπη. έτσι έχουν να πούνε, ο πιο ευτυχισμένος λαός. Ναι. Γιατί ναι, ναι. η κυβέρνηση τους παρέχει πάρα πολλά... Ε, ε, οφελήματα. οφελήματα ναι, παροχές. Ναι, ναι. ναι παροχές. Ναι και δεν έχουν κανένα απολύτω πρόβλημα. Ναι. Και ειδικά το καλοκαίρι η Κοπεχάγη είναι πάρα πολύ ωραία. Άντυξη. Τι σα αρέσει στην Κοπεχάγη, α μου, τι κάνετε, πώ περνάτε, Βόλτε. Προσωπικά μου αρέσει και στο σπίτι μου στην Κοπεχάγη, δηλαδή ηρεμό σε αυτό το σπίτι. Ε, εντάξει, όταν έρχομαστε στην Κύπρο, μία εβδομάδα έχουμε τόσα πολλά πράγματα που μπαίνουν όλα σε μία εβδομάδα. Οπότε εκεί νιώθουμε ότι χαλαρώνουμε. Ε, Όμω μου αρέσουν, αρέσουν πάρα πολύ οι βόλτε. Είναι μια πανέμορφη πόλη. Το καλοκαίρι ε, έχουμε και ήλιο. Ναι, έχουμε και ήλιο στην Κοπεχάγη κάποτε. Που <χω> <laughs> τώρα δεν έχουμε. <laughs> τώρα δεν έχουμε ναι. σίγουρα. Τώρα έχετε νύχτα μόνο. μόνο νύχτα. Ε, νύχτα, χιόνια, εντάξει. Και πώ περνάτε, βγαίνετε, α πούμε, βγαίνετε με άλλου uh, ποδοσφαιριστέ, με άλλου φίλου. Βγαίνουμε με άλλου uh, ποδοσφαιριστέ. Οι οποίοι είναι, μιλούν την ίδια γλώσσα μα, α, μαζί μα. Αγγλικά, φαντάζομαι, συνεννοείστε. Ναι. Μιλούν ε, ελληνικά οι συγκεκριμένοι. Ναι. Α, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ποιοι είναι που μιλάνε ελληνικά. Ο ένα είναι ο Ζέκα, ο οποίο έπαιξε έξι χρόνια στην, στην Ελλάδα και μιλάει ελληνικά. Και ο άλλο ο Παπαγιανόπουλο, ο οποίο είναι μισό Σουηδό, μισό Ελλήνα. Και έχετε τηλεόραση ελληνική, κυπριακά κανάλια στο Εννοείται. σπίτι. Εννοείται. Αφού σε βλέπουμε εντάσσο μου. Α, βλέπετε κανονικά δηλαδή. Εννοείται. Μάλιστα. Τι εννοείς, βλέπεις κρίκο. Ε, ναι. <laughs> ε, ναι. και δεν τα και κρίκο. Α, τα πάντα. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να είστε στην Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Και με το γήπεδο τι γίνεται, πας στο γήπεδο. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο γήπεδο. Ε, και ξέρεις, όταν, όταν περάσει ένα διάστημα που όταν πέρασε αυτό το διάστημα που κάνει κενό η ομάδα, κάνει ένα break, ε, μου λείπει, θέλω να νιώσω ότι πάω ξανά στο γήπεδο. Και ακόμα και πολύ κρύες μέρες, εγώ πηγαίνω. Μου αρέσει πολύ. Πώς είναι η συμπεριφορά των φιλάθλων στη Δανία, ρωτάω εσένα, που είσαι στην Κερκίδα ναι. και όχι τον Πιέρο που είναι στο γήπεδο, σε σχέση με τα κυπριακά γήπεδα. Όντω αντιλαμβάνομαι πολλές διαφορές. Ε, είναι πιο... Εντάξει, υπάρχουν οι φανατικοί οπαδοί, όπω υπάρχουν σε κάθε ομάδα και σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Ε, απλά νιώθω ότι κάποιε φορέ δεν είναι τόσο. να κρίνουν τόσο πολύ έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί μια μέρα σε ένα παιχνίδι να μην πήγε πολύ καλά. Ε, δίνουν περισσότερε ευκαιρίε. Εμά στην Κύπρο νομίζω ότι αν μια μέρα δεν πήγε καλά, γίνεται χαμό. Την επόμενη πήγε καλά, γίνεσαι θεό. Εντάξει, λίγο, λίγο περίεργο. Ε, από την άλλη, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και οι οπαδοί που θα κρίνουν και όλα αυτά τα βλέπουμε επίση. Το καλό τάσο μου δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι λένε. Οπότε, αν λένε κάτι άσχημα, δεν το καταλαβαίνω. Παντού όμω υπάρχουν οι οπαδοί που κρίνουν. Ναι, εννοείται. Α. Χαιρό, εσένα πώ σε υποδέχτηκαν οι άλλοι ποδοσφαιριστέ τη ομάδα. Εμ... Με υποδέχτηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Ε, Δεν ένιωσες ας από πούμε την στιγμή, Όχι. Από την πρώτη στιγμή ε, που μπήκα στα ποδητήρια ε, ένιωσα ότι ε, εδώ είναι η οικογένειά μου. Είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Με αγκάγιασαν ε, και ένιωσα και εγώ ότι ήρθα στο σωστό μέρος για να παίξω ποδόσφαιρο. Και η Κοπεχάγη, να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, δηλαδή όπως εμένα, <χει> λοιπόν, είναι ε, πρωταθλήτρια Δανίας, είναι από τις μεγάλες ομάδες. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα ε, στη Σκανδιναβία. Α, ναι. και ευρωπαϊκά πώς πάει. Ε, πάντα είναι ε, μέσα στην Ευρώπη, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Και αν προκύψει να παίζει με την Κοπεχάγη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν πιθανότητε ε, να παίξουμε απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά ε, αλλά, εντάξει, ε, ο, όπως, αν ποτέ συμβεί αυτό. Πώ θα ε, νιώθει. Θα νιώσω περίεργα. Και τα δύο, ο feeling είναι. Θα είναι ε, δεν ξέρω πώ θα νιώσω, αλλά ελπίζω να μην δω, να μην παίξω. Ναι, Το ρώτησα και εγώ μια φορά για να είμαι ειλικρινή. Γιατί ήμουν περίεργη, νιώθω ότι θα είναι πολύ αχωμένο. Και μου είπε ότι προτιμώ να μην να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Σου λείπει το από ελά. Εντάξει, μπορώ να πω ότι. μου λείπει, ναι. Αλλά όπω και είπα και πριν, σε κάποιε άλλε συνεντεύξει θέλω να προχωρήσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ακόμη. Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μετά την Κοπεχάγη. Ε, Α ή να. θα ήθελε, μάλλον. Μετά την Κοπεχάγη, θα ήθελε ή αγγλικό πρωτάθλημα ή ισπανικό ή γαλλικό-γερμανικό. Ναι, έχω ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο στην Κοπεχάγη. Yeah. Αλλά μ, αν έρθει οποιαδήποτε πρόταση από κάποια άλλη ομάδα από τα προαθλήματα που ανάφερε. Ε, γιατί όχι Αν το αξιοποιήσουμε ε, ε, Σωστά με τους ε, Σωστούς ανθρώπους που έχω δίπλα μου Σε αυτά τα θέματα ε, Τότε γιατί όχι να μην πάω εκεί Πώς ήταν η υποδοχή σου Από τον αθλητικό τύπο της ε, Δανίας Δεν ξέρω αν σου Για μεταφράσαν. να είμαι ειλικρινής ε, ναι. Δεν γνωρίζω ε, από, τα διάφορα, από τα διάφορα site που υπάρχουν στην Δανία Νομίζω είναι για καλό μου που δεν γνωρίζω, επειδή κάποιε φορέ που δεν, δεν, δεν παίζει καλά, μπορεί ο τύπο να γράφει αρνητικά σχόλια. Που εδώ στην Κύπρο ε, με επηρέαζε αυτό το πράγμα. Και, και αυτό μου, μου έβγαινε στο παιχνίδι μου. Ενώ στην Κοπεχάγη ε, δεν τα καταλαβαίνω και εντάξει, δεν με νοιάζει. Προσπαθώ να κάνω αυτοκριτική για τον εαυτό μου. Δίνεις συνεντεύξει, σε παίρνουν για συνεντεύξει. Ναι, μου παίρνουν, ναι. Ε, ε... Μετά από κάθε παιχνίδι ή από... πριν από κάθε παιχνίδι. Μαρία, εσύ βλέπει όταν βγαίνετε να αναγνωρίζουν τον Πιέρο. Ναι, σίγουρο. Αλλά δεν είναι όπως, στήνα, δεν είναι αισθόση, όπως στην Κύπρο. Ναι, εννοείται, ε, αλλά ναι, η αλήθεια... Ειδικά αν είναι μπορεί. ο παδί τη Κοπεχάγη. Ο κόσμο μπορεί να καταλαβαίνει, αλλά να μην είναι σαν τον Κύπρο που θα έρθει κάθε φορά να σου μιλήσει. Αλλά τυχαίνει πάρα πολλέ φορέ να πάμε κάπου και να, εντάξει, να θέλω να βγάλω φωτογραφία ή οτιδήποτε. Είναι πιο συγκρατημένη. Ναι. Είναι πιο συγκρατημένη, ναι, ναι, η αλήθεια. Με τη γλώσσα πώ τα πάτε. Δύσκολη. <laughs> η γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, άκουσα άτομα που μου είπαν ότι ε, μπορεί να έκανα πέντε χρόνια μαθήματα, όμω ακόμα δεν μπορώ να τα μιλήσω. Κάτι με τη, με τη γλώσσα, με, τη γλώσσα, με τη... Ναι, να είναι περίεργο ο τρόπο που, που μιλάνε. που ναι. μιλάνε, Ναι. Δηλαδή δεν μάθατε ακόμη. Λέξει, ξέρουμε λέξει. Δεν ξέρουμε Όπως? να συνεννοηθούμε όμω. Ξέρουμε το τάκ. <laughs> ευχαριστώ. Σημαίνει. Ναι. Ε, ε, τι άλλο, ξέρουμε το «Βελκόμεν», Σημαίνει. Ναι. Καλώ ήρθατε. Ναι. Πώ είναι το «Καλώς ήρθατε στον πιο αδύναμο κρίκο στα δανείζικα. <laughs> Θέλει <laughs> να το μάθουμε μια το... Να το, το μάθουμε. <laughs> ε, ναι. Θα το ψάξουμε. <laughs> Α, αλλά δεν υπάρχει θέμα συνεννοήσει, γιατί όλοι μιλάνε τέλεια αγγλικά. Αυτό όλοι. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε. Δηλαδή, δεν είμαστε σε μια χώρα όπω Γαλλία, όπω Ισπανία, που πήγατε. Δυσκολευόμουν να συνεννοηθώ με τον κόσμο. Ε, δεν μιλάνε αγγλικά ή δεν θέλουν να σου μιλήσουν, δεν ξέρω. Στην Κοπεχάγη, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, ε, θα συνεννοηθεί στα αγγλικά. Mm. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν του λέτε ότι είστε από Κύπρο, πώ αντιδρούν, ξέρουν. Κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι δεν γνωρίζουν. Mm. Πρέπει να πούμε. Ξέρει ε, Ξέρεις τι πρέπει να πούμε τώρα για να μας αναγνωρίσουν, Ελένη, Φορείρα. Πολύ, ας, πραγματικά. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Έτυχε να πούμε, Κύπρος ή Αγία Νάπα μπορεί να ξέρουν. Η Αγία και να μην... Νάπα, ναι. ναι. Και Γιατί να μην υπάρχουν πολλοί Σκανδιναβοί που πραγματικά. πάνε στην Αγία Νάπα για διακοπές. Ναι. Αλλά έγινε και η Φουρέιρα σημαία της Κύπρου. Ναι εντάξει, εννοείται. Η Φουρέιρα πλέον κάνει διεθνή καριέρα. Από όταν... Δηλαδή, ε, τη βλέπετε και εκεί, την ακούτε, α πούμε, παίζουν βίντεο τραγουδία τη στη Δανία. Ε, όχι, τύχε να είμαστε στην Ήπιζα εγώ και άκουσα το τραγούδι τη. Στην Κοπεχάγη δεν είναι τυχαία, για να είμαι ειλικρινή. Αλλά να... αν παίξει το τραγούδι στην Κοπεχάγη όπου... θα το γνωρίζει, όπου... ο κόσμο. Ναι ναι, 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 Μάλιστα. παίζουμε μου, Μαρία, την καθημερινότητά σου στην Κοπεχάγη. Λοιπόν, η καθημερινότητά μου. Είμαι μια... Αλήθεια, σε παρακαλώ. Είμαι μια νοικοκυρά, <laughs> καλή νοικοκυρά. Μαγειρεύω, καθαρίζω <laughs> το σπίτι. Ε, αν ο καιρό ε, έχει off από την ομάδα, θα κάνουμε τι βόλτε μα. Και φυσικά έχω τη δουλειά μου εξ με τον blog, με το συγκρότημα Δία. Εδώ και τον τρίτο χρόνο τώρα είμαστε. Ε, που έχω τον blog μου δύο φορέ τη βδομάδα. Επίση, δουλεύω μέσα στο social media με πρόθεση προϊόντων από διάφορε εταιρείε. Οπότε έχω να ασχολούμαι. Και εγώ έχω τώρα και τη συλλογή με τα κοσμήματα. Εντάξει, προσπαθώ να, να, κάνω πράγματα που να, μπορώ να τα κάνω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ κα, να το κάνω, δηλαδή, ακόμα και να, να πιάσω μια δουλειά εκεί, δεν μπορώ κάθε μήνα να τους λέω θα φύγω να πάω στην Κύπρο γιατί ο πιέρος έχει εθνική και πρέπει να πάμε στην Κύπρο. Ναι. Ε, ο... Κοσμήματα τι κάνεις δηλαδή. Κοσμήματα, ε, ξεκίνησα τη συλλογή ε. μου εδώ και λίγους μήνες, τους τελευταίους μήνες. Είναι η οικογενειακή επιχειρήση μιας πάρα πολύ καλής μου φίλης και ξεκινήσαμε μαζί, δίνω εγώ τα σχέδια και είναι με το όνομα mm. ναι, Λάζαρος Μαρία Κορτσά. Όταν ο Πιέρο είναι προπόνηση ή αγώνα και εσύ είσαι ε, σπίτι, ε, πώ περνάει η ώρα, τι κάνει. Αυτό αυτό που είπα, είτε θα καθαρίσω, είτε θα μαγειρέψω, γιατί θα έρθει ο Πιέρο στο σπίτι, ή αν, ή θα πάω στον αγώνα, uh -huh. ή θα κάνω τη δουλειά μου. Ναι. Είσαι νοικοκυρά, ε, κανονικά. Και νοικοκυρά. Και νοικοκυρά. Και νοικοκυρά. Μαγειρεύει καλά, Πιέρο. <laughs> πολύ καλή η μαγειρίση. Εσύ μαγειρεύει που φορά. Τα εύκολα ότι Κάνει πολύ ωραία στέικ ο πιερο στο σπιτι η θα παω στον αγωνα η θα κανω τη δουλεια μου ναι. εισαι νοικοκυρα κανονικα και νοικοκυρα και νοικοκυρα και νοικοκυρα μαγειρευει καλα πιερο πολυ καλη μαγειριση εσυ μαγειρευει καμια φορα τα ευκολα φαγητα κανει πολυ ωραια στεικ ο πιερο <laughs> το δικό σου πρόγραμμα και η καθημερινότητα πώς είναι Είναι από, από το πρωί Από τις 9 και μισή Μέχρι τις α, 2 και μισή 3 το μεσημέρι Και μετά πηγαίνω σπίτι Είναι η προπόνηση 9.30 με 3 9.30 Πρέπει να είσαι στο προγωνικό κέντρο mm -hmm. Να πας να φας πρόγευμα μαζί με τους συμπέχτες Μετά υπάρχει ε, Το γυμναστήριο ε, Η προπόνηση ε, Κάποιες φορές υπάρχει γιόκα ε, μετά φαγητό το μεσημέρι όσοι, όσοι θέλουν mm. ε, και μετά στο σπίτι, ξεκούραση ε, και απογευματάκι για καφέ και mm. ε, κάποιες φορές ε, έξω για φα... φαγητό. Χαίρομαι Μαρία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα τέτ με τον Πιέρο Σωτηρίου και τη Μαρία Κορτσιά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά για τον λόγο ότι ζούμε σαν παντρεμένοι εδώ και χρόνια, οπότε νομίζω αυτό που είναι μόνο το ε, επισημοποίηση. Μέτρησε πάρα πολύ η αποφασή της Μαρίας να έρθει στην Κοπεχαΐ ε, να συγκατοικήσει μαζί μου. είμαστε μαζί από 18 χρονών, οπότε μεγαλώσαμε μαζί, οριμάσαμε μαζί, σε κάποια φάση της ζωής μας μείναμε έπρεπε... Μόνοι μας. Ναι, μείναμε Ναι, συγκατοικήσαμε πριν φύγουμε για Κοπεχάγη. Και προσπαθώ την κάθε μέρα που ζούμε στην Κοπεχάγη να την κάνω να μην βαριέται ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ένιωσα ε, ότι ήταν πιο σημαντικό να είμαι ευτυχισμένη προσωπικά, παρά επαγγελματικά. Από την πρώτη στιγμή ε, που μπήκα στα ποδητήρια, ένιωσα ότι ε, ε, εδώ είναι η οικογένειά μου. Είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Επιστρέψαμε στο «Ποψινόμαστε Τα τετ, με τη Μαρία Κορτζιά και το Πιέρο Σωτηρίου. Πιέρο, θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που είδες πάνω στη Μαρία και είπες «Με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να περάσω το υπόλοιπο τη ζωή μου». Ε, από την πρώτη στιγμή που την είδα τη Μαρία, ε, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ το, το αθώο πρόσωπο τη. Αυτή... Ε, το πιο, Το γλυκό. Το γλυκό πρόσωπο... Ε, που μου τράβηξε αυτό το ενδιαφέρον. Ε, και στον εσωτερικό της κόσμο, ε, το, πιο ευαισθη... το πιο ευαίσθητο πλάσμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μπορώ να, να φανταστώ άλλον ευαισ... πιο ευαίσθητο από τη Μαρία. Μα... Με το, ναι, με το παραμικρό ή να... Είναι... Mm. Ε, το έχω αυτό. Κλαίει. Κλαίει. <laughs> και τι κάνεις εσύ. Βλέπετε, α πούμε, μια ταινία και κλαίει. <laughs> ναι. Εντάξει, ταινίε εννοείται. Μπορώ να δω 15 φορέ την ίδια ταινία και να κλαίω. Εντάξει. Εσύ, Μαρία. Ε, ο Πιέρο έχει ψυχή μορού. Δηλαδή, η ψυχή του είναι, μπορεί να κάνει τα πάντα για του ανθρώπου που αγαπά. Ε, για να του δει ευτυχισμένου και κάποιε φορέ ίσω ο ίδιο να μην. Ε, να έχει πράγματα να, να κερδίσει για του ανθρώπου αυτού. Mm -hmm. Εντάξει. Και είναι επίση ευαίσθητο ο πιέρο. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει έναν άντρα όμως είναι, είναι πραγματικά ευαισθητό και κάποιε φορέ είναι πολύ κλειστό ω χαρακτήρα καταρχήν. Αλλά τι φορέ που θα εκδηλωθεί, καταλαβαίνει ότι έχει πράγματα μέσα του, κρατάει πράγματα μέσα του. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλά κοινά πράγματα. Πώ είναι η ευαισθησία. Ναι. Χαίρομαι, ναι. πώ έγινε η πρόταση γάμου. Στο Ισκιάθο, με φίλους, Έχουμε, είχαμε οργανώσει ένα μικρό πάρτι. Πότε? Το 2017. Ναι, καλοκαίρι, Ιούνιο. Ναι. Ιούνιο. Είχαμε οργανώσει ένα μικρό πάρτι ε, και μετά ε, μας, μας είχαν οργανώσει ένα... Ε, ενα πάει μικ... μια βόλτα, βόλτα και καλά εγώ ναι, και ο Κέρο, ναι. ενώ η υπόλοιπη παρέχει. Έχει οργανώσει έτσι. ένα μικρό να. το σπίτι. Ναι, το σπίτι, ναι. Και όταν ήρθαμε, είδαμε τα, τα κεριά. Κεράκια, αστολισμό, στα πάντα. Πήγαμε εκεί που έπρεπε να πάμε. Έπαιξε ένα μικρό βίντεο. Ναι. Ε, και μετά γονάτισα και της έκανα πρόταση γάμου. Εντάξει, εγώ ρωτούσα συνέχεια τι, πού είναι οι άλλοι, τι βίντεο είναι αυτό. Μου έλεγε ε, Επειδή θα φύγω μένα, πάμε κοπεχάγι, μα κάνουν έτσι κάτι μικρό να μα αποχαιρετήσουν. Εντάξει, το κουτάκι είναι μπροστά μου, αλλά δεν το είδα καθόλου. Ναι, το κουτάκι ήταν μπροστά. Καθόλου Και... εγώ δεν το είδα. Αλλά τον έφυγα ότι ήταν έτσι λίγο αγχωμένο. Προσπαθώ να <laughs> <laughs> καταλάβω τι συμβαίνει. Και όταν έγινε η πρόταση, μετά βγήκαν οι άλλοι. Δηλαδή... Ναι, ναι, εμφανιστήκαν από το σπίτι, ήταν κρυμμένη. Α, στο σπίτι ναι. την έκανε, δεν ναι. ήξερε, παραλία. Όχι, δεν Ναι, είμαστε στο σπίτι. Ναι, στο σπίτι. Ναι. Και γονάντισε κανονικά. Ναι, ναι. Για, κα, κάνε λίγο μια αναπαραστασία. Oh, yes. ah. <laughs> μια φορά <laughs> την κάνω αυτή. <laughs> μια φορά και δελειώσα, δεν έκανε, δεν να κοιτάξει να γονάντισει. Εντάξει, λίγο να Τι τη είπε. <laughs> θέλει να παντρευτεί. Ναι, θέλει να με παντρευτείς ήταν η ερώτηση. Και Μαρία, πόση ώρα σου πήρε. Μα δεν είπαν ναι εντωμεταξύ. Ναι, 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 εγώ ναι, έκλεγα, ναι. έκλεγα, έκλεγα. Και εμφανίστηκαν οι άλλοι μετά που μου είπαν: Μένα ναι. <laughs> 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 ναι, έκλεγα η αλήθεια. Ή, ήμουν κάπω. Προσπαθούσα να καταλάβω. Το ήθελα πολύ, ναι. Το περίμενα. Και πότε ξεκίνησαν οι προετοιμασίες του γάμου. Ε, λοιπόν, από την πρόταση πέρασαν δυόμιση χρόνια. Μα ο... γιατί τόσο πολύ. Ε, περάσε, ναι, αρκετό καιρό. Δεν ξέρω, είπαμε και οι δύο να μην βιαστούμε. Δηλαδή, θα φεύγαμε. Είναι πιο δύσκολο να οργανώσεις ένα γάμο από μακριά. Ε, θέλαμε να το πάρουμε χαλαρά. Είχαμε άλλε προτεραιότητε. Ε, ε, ναι, ήταν η μεταγραφή ναι. του καιρού. Έπρεπε ναι. να προσαρμοστούμε σε ένα σπίτι, σε μια ξένη χώρα. Ε, δεν θέλαμε αμέσω να γίνει ο γάμο. Όταν πέρασαν δυόμιση χρόνια και αρχίσαμε να Είμαστε πότε. Ε, ε περίπου... Πάντω το πριν... μάσχα, που ήμασταν μαζί στην Κοπεχάγη, μου είπατε για το γάμο και για την ημερομηνία. Ναι, ήταν όλα έτοιμα, εντάξει, Αχ. ναι, το Πάσχα. Ε, τα οργανώσαμε περίπου τα σημαντικά, δηλαδή εκκλησία, χώρο ε, και όλα αυτά που θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. νομίζω, μου, στην Κύπρο θέλει δύο χρόνια πριν. Ε, τα υπόλοιπα εντάξει, μπορεί να τα κάνει πιο μετά. Και γιατί στη Λεμεσό. Αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Λεμεσό γιατί θέλαμε να είμαστε όλοι μαζί, και από την προηγούμενη μέρα, ήταν κάτι που εγώ το είχα έτσι στο μυαλό μου, βασικά μου άρεσε πάρα πολύ να είμαστε όλοι μαζί και οι δύο οικογένειε μαζί, ε, να κάνουμε εκεί τα παροτουσιακά, αλλά και όλα αυτά. Ε, οπότε εντάξει, νομίζω το θέλαμε έτσι να πάει ένα διήμερο που θα είμαστε όλοι μαζί. Είναι κάποιο από το Λεμεσό, Κανένα, Κανένα. Κανένα. αυτό Έχει. ρώτησαν, ναι. ναι. Ε, Πιέρο, ήσουν <coughs> τη μέρα του γάμου, Πάρα πολύ, ναι. Τι ήταν αυτό που σε ε, αν θα έρθει στην Εκκλησία. Ναι. <laughs> Εγώ αχώνω, να θα πάει σε σύγχρονη σπουδαιότητα. Ναι. Αυτό, νομίζω, που αγχώνει όλα τα ζευγάρια πριν το γάμο είναι να είναι όλα, όλα όπως... στην ενέργεια. Ναι, όλα τα ναι, ναι, ναι. έχουν, τουλάχιστον φανταστεί. Ναι. Εγώ πάντα έλεγα δηλαδή, το μόνο που εύχομαι είναι να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μα, οι συγγενεί μα, ώστε να μπορούμε να το απολαύσουμε. Είναι ότι πιο σημαντικό. Αν πάει και κάτι άλλο λάθο, δεν είναι πρόβλημα. Τον mm -hmm. ναι. ηθικό το, το είδε πριν. Όχι, δεν με άφηνε. Εννοείται. Παραδοσιακά δηλαδή. Ναι, ναι. ναι. <laughs> Και Αλλά ούτε εσύ... την προηγούμενη νύχτα κοιμήθηκαμε μαζί, ούτε είδε <laughs> ο ένα <laughs> τον <laughs> άλλο. Ναι, <laughs> μάλιστα. Αλλά εσύ είχε δηλαδή, τσεκάρει το κοστούμι του. Ε, από πριν, μαζί, μαζί από πήγαμε. το καλοκαίρι. Ναι, μαζί ναι, ναι, ναι. Πήγαμε. Πήγατε, Όταν το είχε αγοράσει, ήμασταν μαζί. Ε, Ρώμη. Εγώ τώρα, Ρώμη. Well, now, really, when we go back, Εντάξει, ό,τι θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς, όμως το κρατήσαμε. Ήταν όπως το φανταστήκατε λοιπόν. ...με τον ε, και να αποφασίσουμε ποια μέρα... οικογένειά μα. Έχετε πει, α πούμε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, θέλουμε δύο παιδιά, θέλουμε τρία, θέλουμε ένα, θέλουμε περισσότερα. Κάποτε λέγαμε. Όταν ήμασταν mm -hmm. πιο μικροί, λέγαμε θέλαμε τρία. Έτσι λέγαμε. Όσο μα θέλει ο Θεό. Εσύ, Μαρία, τι πλάνα έχει ε, για την επόμενη χρονιά. Βασικά, ποιε είναι οι αποφάσει σα για το 2020. Ο γάμο έγινε το 2019. Τώρα με την καινούργια χρονιά. Αυτό που είπαμε, θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε την οικογένειά μα. Ε, είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ε, είναι και για μένα, νομίζω, πιο εύκολο ότι είμαι σε μια ξένη χώρα που δεν έχω μια σταθερή βασική δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε θα μπορώ εύκολα να είμαι με το μωρό μου. Ε, εντάξει, τα επαγγελματικά μου συνεχίζουμε κανονικά όπω είπαμε με τον blog, με τα social media. Ε, και φυσικά, εντάξει, θα δείξει στο μέλλον σε ποια χώρα θα είμαστε, πόσο θα είμαστε στην Κοπεχάγη. Οπότε θα δείξει. Η γονεί σα ήταν αχωμένη για τον γάμο, Πάρα πολύ, ναι. Τι τελευταίε μέρε, έτσι περισσότερο. Όλοι μα, τι τελευταίε μέρε. Εσύ βασικά τα έτρεξε, Μαρία, ή είχε και ο καιρό. Να σου πω, όταν αυτά που είπα ότι έκανα πριν δύο χρόνια, τα έτρεξα μόνη μου. Μετά από αυτό όμω, όταν πλέον ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο γάμο, ασχολήθηκε πάρα πολύ, μπορώ να πω, ο πιερός. Ε, πραγματικά με βοήθησε και έκανε πράγματα. Σε ξέπληξα από... όμω. Ναι, <laughs> δεν το περίμενα. Πιέρο, όταν έρχεστε Κύπρο. Θα πα, α πούμε, γήπεδο να δει το ΑΠΟΕΛ, Ναι. Θα πάω γιατί είναι η ομάδα η οποία ε, με μεγάλωσε. Ε, μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ε, και μου έδωσε το εισιτήριο για να. Για να πάω σε μια μεγάλη ομάδα, όπω είναι η Γκουεχάγη. Πώ βλέπει την πορεία του Αποέλ, Μέχρι στιγμή πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρα το φαβορή στο πρωτάθλημα. Αλλά φέτο, για να είμαι ειλικρινή, υπάρχουν πάρα πολύ δυνατέ ομάδε οι οποίε θα... Θα, δί... θα βάζουν δύσκολα στο Αποέλ. Υπάρχει ανταγωνισμό. <laughs> <laughs> Για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη έχει, έχει περάσει στου 32 του Europa League. Ε, με έναν αντίπαλο που μπορεί να, το, να, τον χτυπήσει και γιατί όχι να πάει πιο μακριά. Για να πάμε πίσω στο θέμα παιδιά. Πώς πιστεύεις ότι θα είναι η Μαρία ως μητέρα Ε, έχει μια δυναμία στα, στα μωράκια. Ε, πιστεύω ότι θα είναι η τέλεια μαμά. Ε, το μόνο που δεν θέλω είναι να με ξυπνάει τα βράδια. <χω> <χω> όχι, οχι. Ε, θα, θα τη βοηθάω κι εγώ. Ε, σίγουρα αν, αν έρθει με το καλό. Ε, θα είμαστε και οι δύο ευτυχισμένοι γονεί. <laughs> Μαρία, εσύ πώς ε... πιστεύεις ότι θα είναι ο Πιέρος ως πατέρας. Μπαμπάς Αυτό πιστεύω. Ε, ειδικά και, και τώρα μπορώ να δω ότι έχει αδυναμία στα, στα παιδιά. Ε, απλά εγώ νιώθω ότι θα είμαι το άτομο που δεν θα χαλάω χατζήρι και ο Πιέρος θα βάζει κάποια όρια. Ο ένας από τους δύο πρέπει να, πρέπει να το κάνει αυτό. Ε, Όμω θεωρώ ότι θα είναι πολύ. Δηλαδή, θα θέλει να περνά πολλέ ώρε με, με τα μωρά μα ο Πιέρο. Ε, αυτό νιώθω. Είναι τη οικογένεια πολύ. Το οποίο, αν γίνει σύντομα, φαντάζομαι θα γεννηθεί στη Δανία. Εγώ νομίζω θα γεννηθεί στην Κύπρο. Ε, ναι, ναι, δεν ξέρω. Έχω περισσότερο είτε εμπιστοσύνη εδώ, είτε θα έχω δίπλα μου του δικού μου. Το μόνο που εύχομαι είναι να καταφέρω να έχω τον Πιέρο δίπλα μου. Ε, πρέπει να πιάσει αδιάνω από την ομάδα του για να έρθει. <Κι> να, πρέπει να γίνει σε μία μέρα το, το ταξίδι. Ε, εντάξει, εύχομαι ναι, να, να κυλήσουν όλα όμαλα. Τι θα κάνετε με μήνα του μέλητό, Τι έχετε αποφασίσει, Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι. Δεν πήγαμε κάπου. Δεν πήγαμε κάπου. Ε, οπότε, δεν θα ξέρω το, το καλοκαίρι. Θα ναι. το αφήσετε για μετά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ποιο είναι το πιο αξέχαστο ταξίδι που έχετε κάνει μαζί, να δω αν συμφωνήσετε. Μαλδίβε. Α Για μένα. Ναι. Πότε... Αυτή είχα στο μυαλό μου. Πότε είχατε πάει, ε... Τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Ναι, ακριβώ πριν ένα χρόνο. Ναι. Ήταν ε... αρχέ Γενάρη, ήταν τελή Δεκέμβρη, ναι. Μαρία Πιέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινο τετατέρ. Εμείς δηλαδή. ευχαριστούμε. Και εμείς πολύ. Να σα ευχηθώ τα καλύτερα. Ό,τι ε, επιθυμείτε, την, κάθε ευτυχία και ευχαριστώ πολύ για την πρώτη σας κοινή συνέντευξη μετά τον γάμο. Εμείς, εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τάσο μου και καλή συνέχεια στο ΤΙΑΙΚΑΝΙΣ και εμείς σε βλέπουμε και από την Κοπεχάγη. Αυτό α, δηλαδή πραγματικά όταν στέλνεις μηνύματα ότι βλέπετε από την Κοπεχάγη ε. είναι μεγάλη έκπληξη. <laughs> και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστίες και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας στο ξενοδοχείο The Landmark, Νικοσία, που μας φιλοξένησε στην προεδρική σουίτα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.